Καλησπέρα. Βλέπουμε το χάρτη του GBP USD και σήμερα είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτή είναι μια μελέτη τεχνικής ανάλυσης στο ζευγάρι χρησιμοποιώντας το Ichimoku κυκοχείο, τις Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Στο μηνιαίο χάρτη βλέπουμε ότι παρόλο που η τιμή θέλει να συνεχίσει την άνοδό της, και παρόλο που οι προθέσεις της είναι σαφώς ανωδικές, από πλευράς τεχνικής ανάλυσης, εάν το προωθημένο κούμο που τώρα έχει ένα πάχος γύρω στα 757-760 pips, εάν το πάχος του δεν κατέβει στα 300 περίπου pips, η τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο της Anno Bollinger Band και να φύγει προς τα πάνω. Επιπλέον, θα πρέπει πάνω από την τιμή το κούμο, το bearish κούμο, να έχει όσο το δυνατόν λεπτότερο πάχος. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε την τιμή όχι μόνο να κινείται προς την κάτω Bollinger Band, αλλά και να κάνει μια πλευρική κίνηση, μια σημειωτών κίνηση για κάποιους μήνες μέχρι να βρεθεί κάτω από λεπτότερο bearish κούμο. Είναι ενδεχόμενο. Φυσικά, εάν το προωθημένο κούμο φτάσει το λεπτίνι όσο προανέφερα, θα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η τιμή να φύγει προς τα πάνω. Για τώρα λοιπόν, η κίνησή της θα είναι καθοδική ή πλευρική ή συνδυασμός. Από τον χάρτη των εβδομαδιαίο βλέπουμε ότι μετά από αυτό το τεράστιο καθοδικό κερί που έκλεισε κάτω από την Tenkan Sen, και μετά και από το κερί της τελευταίας εβδομάδος που και αυτό ήταν καθοδικό, η προδιάθεση σαφώς είναι καθοδική πλέον. Ένα εμπόδιο, ένα πρώτο εμπόδιο, ένα επίπεδο υποστήριξης θα είναι το bearish κούμο στον εβδομαδιαίο χάρτη πάνω του επιφάνεια. Το επόμενο επίπεδο στο οποίο η τιμή θα βρει υποστήριξη είναι λίγο πιο πάνω από το κάτω όριο του bearish κούμου. Το επόμενο είναι η άκρη της κάτω Bollinger Band και θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι και το 1.1885, αν όχι και πιο κάτω. Δηλαδή από εκεί που βρίσκεται τώρα, σε πρώτη φάση μιλάμε για μια κίνηση της τάξης των 240 και πλέον pips και αθρηστικά για μια συνολική κίνηση της τάξης των 855 pips. Για να δούμε πού αντιστοιχεί στον μηνιαίο χάρτη. Ναι, θα κάνει μια προσπάθεια να λεπτύνει το προωθημένο κούμο, θα το λεπτύνει από το ένα του όριο και μετά θα ανεβαίνοντας προς τα πάνω θα το λεπτύνει και από το άλλο για να φτάσει στο επιθυμητό πάχος. Και στο μεταξύ, επειδή δεν θα κινείται μόνο κατακόρυφα αλλά θα κινείται και οριζοντίως, θα βρεθεί κάτω από λιγότερο παχύ bearish κούμο. Ας πάμε στον ημερήσιο χάρτη.
ενώ δείχνει ότι η τιμή θέλει με αυτή τη τρίενα, με αυτά τα τρία spikes, κάτω spikes, με αυτό το σχηματισμό των κεριών, δείχνει ότι προσπαθεί και θέλει να ανέβει, έχει δύο τεράστια, τρία μάλλον τεράστια εμπόδια, τρεις τεράστιους λόγους για να μην τα καταφέρει. Ο ένας είναι ότι από πάνω υπάρχει αυτό το bullish κούμο, το οποίο αποτελεί πάρα πολύ ισχυρό επίπεδο αντίστασης. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει κενό μεταξύ της τιμής και της κάτω Bollinger Band, αρκετά σημαντικό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Είναι 180 pips. Πρέπει να καλυφθεί. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το προωθημένο κούμο, αν και bearish και επίπεδο, πρέπει να παχύνει κι άλλο εάν η τιμή, ας πούμε ότι ήθελε να φύγει προς τα πάνω τώρα, θα έπρεπε να παχύνει κι άλλο. Το πιο πιθανό όμως δεν είναι να παχύνει, είναι να πάρει κλίση καθοδική. Και αν πάρει κλίση καθοδική, τότε η κίνηση που θα επακολουθήσει θα είναι μεγάλη ή πτωτική. Ωστόσο, όταν περίπου η μεσαία Bollinger Band στον ημερήσιο χάρτη κοντεύει να φτάσει να βγει έξω από το κούμο ή στη μέση, στη μεσότητα του σώματος του κούμο, κάπου εκεί η τιμή, έχοντας ακουμπήσει την κάτω Bollinger Band στο ημερήσιο χάρτη και ενδεχομένως έχοντας κάνει και κάτω spike κάτω από αυτήν τόσα pips όσο το άνω spike εδώ και 94 περίπου pips πιο κάτω από αυτήν, τότε θα γυρίσει, θα κουμπίσει τη μεσαία Bollinger Band, θα κάνει στατιστική επαλήθευση και θα συνεχίσει την πτώση. Μπορεί, καθώς θα προχωράει η τιμή προς τα πάνω για να κουμπίσει τη μεσαία Bollinger Band και η μεσαία Bollinger Band στο μεταξύ να βγει και κάτω από το κούμο. Θα το δούμε, θα δούμε αυτή τη δυναμική πώς θα εξελιχθεί. Για την τιμή, όσο πιο συχνά κάνει τις στατιστικές της επαλήθευσης στη μεσαία Bollinger Band, τόσο το καλύτερο. Η εικόνα φαίνεται πάντως πιο πολύ να γέρνει υπέρ του καθοδικού σεναρίου για τώρα και μάλιστα του έντονα καθοδικού σεναρίου για τους λόγους που προανέφερα. Στο time frame των 4 ωρών δείχνει να θέλει να φύγει προς τα πάνω, ωστόσο το κενό μεταξύ τιμής και κάτω Bollinger Band αφενός, το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα ισχυρό spike κάτω από την κάτω Bollinger Band, συνηγορούν υπέρ της περίπτωσης να καλύψει την απόσταση μέχρι την άνω Bollinger Band, ίσως να κάνει και ένα μεγάλο spike και μετά να συνεχίσει την πτώση. Για να δούμε λίγο καλύτερα στο time frame της μιας ώρας. Στο time frame της μιας ώρας φαίνεται ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η τιμή πηγαίνει, έκανε την κίνηση αυτή την ανωδική λίγο πριν κλείσουν οι αγορές, είναι ότι το προωθημένο κούμο ήταν flat και bearish και δεν μπορεί να φύγει προς τα κάτω εάν δεν το μεταδρέψει σε bullish. Θα το μετατρέψει λοιπόν σε bullish και μόλις το μετατρέψει θα συνεχίσει την πτώση. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αν κάποιος θέλει να πάρει trade στο ζευγάρι, θα πρότεινα να μπει από το time frame της μιας ώρας, αλλά να περιμένει να μπει με πολύ έντονο momentum, με έντονη επιτάχυνση της τιμής. Παίζει ανωδικό σενάριο καθόλου για τώρα? Ας μην το αποκλείσουμε. Ας μην το αποκλείσουμε. Μπορεί η τιμή να δώσει προτεραιότητα στην ανάγκη της να κάνει τη στατιστική επαλήθευση στο επίπεδο της μεσαίας Bollinger Band στο daily, στον ημερήσιο χάρτη, και μετά να συνεχίσει την πτώση. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή στο time frame της μιας ώρας θα κάνει ένα πολύ ισχυρό bullish κούμο breakout, το προθυμένο κούμο θα σηκωθεί στον αέρα, θα φτάσει μέχρι το επίπεδο 1.2895,
Δηλαδή 149 pips πιο πάνω από εκεί που είναι τώρα. Στο μεταξύ θα έχει κατέβει κι άλλο η μεσαία Bollinger Band στον ημερήσιο χάρτη. Κάπως σε αυτό το σημείο θα την ακουμπήσει, θα κάνει ένα spike και θα γυρίσει για να συνεχίσει την πτώση. Δεν είναι απίθανο. Με ανεπαρκή κριτήρια από το H4. Ναι, με ανεπαρκή κριτήρια από το H4, μια και θα είναι μια δευτερεύουσα διορθωτική ανωδική κίνηση. Επειδή τώρα θεωρείται κύρια τάση για το ζευγάρι η πτωτική, γιατί και η μεσαία Bollinger Band στον ημερήσιο χάρτη έχει κλείσει καθοδική, άσχετα αν στον εβδομαδιαίο είναι ανωδική ακόμη, είναι οριζόντια στο μηνιαίο και είναι καθοδική στον ημερήσιο. Οπότε δεν θα ήμουνα και τόσο υπέρ του να πάρει κανείς ανωδικό trade. Δεν θα ήμουν υπέρ του να πάρει κανείς ανωδικό trade. Αξίζει καλύτερα, αξίζει πολύ περισσότερο κανείς να περιμένει να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε ανωδική κίνηση και να πάρει καθοδικό trade και μόνο στο ζευγάρι. Αν φτάσει τη μεσαία Bollinger Band στον ημερήσιο και δείξει ότι έχει φόρα να προχωρήσει προς τα πάνω, τι κάνουμε? Τίποτα, υπομονή, περιμένουμε. Το πολύ να κάνει ένα spike μέχρι το επίπεδο του πλατό της Kijun Sen, της μπλε γραμμής του Ichimoku. Όλα αυτά θα είναι ψεύτικα, θα είναι προσποιήσεις. Η πραγματική διάθεση του ζευγαριού είναι καθοδική. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλά pips!